Και συνεχίζουμε με αυτήν εδώ τη γλώσσα η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εδώ θα κάνουμε μία παράφραση της γλώσσας προτού προχωρήσουμε με τη μηχανή Turing. Σε εις την ι συν 1, β εις την 3, ν συν 1 και σε εις την η κολπάκια τα οποία τα έχουμε δει επανειλημμένα στα τεστάκια. Νη μεγαλύτερος του 1. Πρώτα απ' όλα βλέπω την αναλογία τριών πραγμάτων. Το βλέπω αυτό. Και η πρώτη μου δουλειά βέβαια θα είναι να ξαπλώσω αυτά τα συνένα τα οποία είναι ενοχλητικά. Είναι περιορισμός. Σε εις την ι λοιπόν για νη μεγαλύτερος του 1. Τώρα έχουμε κάνει μια συζήτηση αναφορικά το πώς διαχειρίζομαι τα μεγαλύτερα ίσα του 1. Αντικαθιστώ το 1 στην παράσταση όπου νη και φαίνεται πόσα υποχρεωτικά πρέπει να είναι. Αμέσως μετά αλλάζω το όνομα της μεταβλητής και το βάζω μη. Με το μη όμως να είναι μεγαλύτερο ίσο πλέον του μηδενός. Άρα λοιπόν εδώ αντικαθιστώντας το σε εις την νη με τι, με σε εις την μη σε, όπου το μη είναι μεγαλύτερο του μηδενός για να φαίνεται το τουλάχιστον 1, έχει και ένα σε από πριν βέβαια. Και ομοίως τώρα για τα β, έχω βάζοντας όπου είναι το 1, β στην τρίτη, δηλαδή 3β και αμέσως μετά έχω και 3β υποχρεωτικά. Β στην 3 μη λοιπόν και ένα 2, 3β και άλλο ένα 4 αμέσως μετά και μετά ομοίως για τα σε τα οποία ακολουθούν έχω αυτήν εδώ την αποτύπωση. Και βεβαίως αυτά ισχύουν για μη μεγαλύτερο του μηδενός πλέον και έτσι λοιπόν η γλώσσα έχει καθαριστεί και μπορούμε να την κάνουμε μια εύστοχη διαχείριση. Τι σημαίνει εύστοχη διαχείριση? Σημαίνει ότι πρώτα στον αλγόριθμο διαχείρισης ταινίας ο οποίος θα ακολουθήσει θα κάνω διαχείριση του περιορισμού, επιτρέπεται το δολάριο βέβαια εννοείται. Οπότε λοιπόν θα κάνω πρώτα τον περιορισμό, συνεπώς κάνω 2 σε δολάρια, αμέσως μετά θα κάνω 4 β δολάρια, διαχειρίζουμε τον περιορισμό λοιπόν. Και βεβαίως θα κάνω και ένα σε δολάριο. Εντάξει, τώρα θα έχω καθαρίσει την ταινία μου με τον περιορισμό. Να αναφέρω εδώ λίγο λεκτικά για να είναι σαφές ότι με μία σάρωση, με μία σάρωση όμως να φαίνεται αυτό, από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή αυτό θα το κάνω μία φορά, μπορώ να το γράψω και ρητά, κάνω μία φορά την εξής ενέργεια. Με μία σάρωση λοιπόν από αριστερά προς τα δεξιά, κάνω αυτές τις τρεις ενέργειες. Εντάξει. Και μετά αρχίζει ο επαναληπτικός κύκλος, δηλαδή επαναληπτικά σαρώνω την είσοδο από αριστερά προς τα δεξιά. Επαναληπτικά λοιπόν σαρώνω την είσοδο από αριστερά προς τα δεξιά. Και εδώ πέρα θα κάνω μια καθαρή διαχείριση αναλογίας πια, δηλαδή κάνω ένα σε δολάριο. Επίσης κάνω 3 β δολάρια, η αναλογία είναι 1 προς 3 προς 1. 3 β λοιπόν θα γίνουν δολάρια και τέλος κάνω 1 σε δολάριο. Αυτή είναι η διαχείριση την οποία θα κάνω, έως ότου όλη η είσοδος γίνει δολάρια, οπότε τερματίζω με yes. Σε κάθε άλλη περίπτωση, no. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη διαχείριση αυτής εδώ της άσκησης. Είδαμε δύο πράγματα και τα συνένατα τζιμπλίκια τα οποία είχε πάνω η γλώσσα, αλλά επιπλέον είδα και το μεγαλύτερο του 1, το οποίο του κάνα μία εύστοχη διαχείριση. Και τώρα βέβαια θα ακολουθήσει η σωστή δουλειά, δηλαδή θα κάνουμε το διάγραμμα ροής. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε, πάμε μία ελδίεση και τώρα κάνω τη διαχείριση. Αν δυσκολεύεσαι να το παρακολουθήσεις, οπωσδήποτε θετικό παράδειγμα για να βλέπεις τι ακριβώς κάνεις. Το θετικό παράδειγμα πάντα καθοδηγεί σωστά τη διαχείριση. Οπότε λοιπόν πάω ελδίεση, πάω δεξιά, θα παρατηρήσεις το θετικό στο παράδειγμα, ότι θα βρεις άμεσα σε, το οποίο θα το κάνουμε δολάριο, θα πάω δεξιά, θα βρω σε, θα το κάνω δολάριο. Αμέσως μετά πηγαίνοντας δεξιά θα πρέπει να προσπεράσω τυχόν σε τα οποία θα δω και θα πέσω βέβαια τώρα στα β όπου 1, 2, 3 β θα τα κάνω δολάρια και άλλο ένα τέταρτο β θα το κάνω δολάριο και συνεχίζει χάρη μου, πηγαίνω πάλι δεξιά, προσπερνάω τυχόν επόμενα β και θα πρέπει να κάνω άλλο ένα σε δολάριο σύμφωνα με τη διαχείριση που έχουμε πει. Ο περιορισμός έχει γίνει διαχείριση. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε με τον επαναληπτικό κύκλο. Ελδίεση λοιπόν, πάμε δεξιά, προσπερνάμε τυχόν δολάρια έχουν προκύψει και κάνω ένα σε είπαμε δολάριο, οπότε το σε γίνεται δολάριο,
Μετά πάω δεξιά, προσπερνάω και σε και δολάρια και κάνω 3 βήτα δολάρια, δηλαδή κάνω 1 βήτα δολάριο, πάω δεξιά, βρίσκω βήτα, το κάνω δολάριο, πάω πάλι δεξιά, βρίσκω βήτα, το κάνω δολάριο και αμέσως μετά δεξιά, προσπερνάω τυχόν βήτα και δολάρια τα οποία θα συναντήσω και πρέπει να κάνω 1 σε δολάριο. Το κάνω λοιπόν και αυτό εδώ και αμέσως μετά ο επαναληπτικός κύκλος γυρνάει πίσω. Και βεβαίως εδώ θα γίνει όλη η δολαριοποίηση, συνεπώς με δίεση εδώ απαντάω yes και τερματίζω. Και απομένει βέβαια και ο δετερμινισμός, χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, έχουμε τον δετερμινισμό με νο όποιο σύμβολο λείπει. Η γλώσσα με το περιέχει σε και βήτα μόνο, οπότε από εδώ λείπει το βήτα, από εδώ λείπει η δίεση, από εδώ λείπει το σε, η δίεση και το δολάριο, ομοίως και από εδώ το σε, η δίεση και το δολάριο, από εδώ λείπει η δίεση και ένα νο στην πάνω μεριά τώρα ομοίως, από εδώ λείπει το βήτα, η δίεση και το δολάριο, από εδώ λείπει το βήτα, η δίεση και το δολάριο, από εδώ λείπει η δίεση και το δολάριο και εδώ το νο στην πάνω μεριά, από εδώ λείπει το σε, η δίεση και το δολάριο, από εδώ λείπει το σε, η δίεση και το δολάριο και από εδώ λείπει το σε, η δίεση και το δολάριο και από εδώ λείπει το βήτα και το σε φεύγουν, αλλά λείπει η δίεση και το δολάριο. Αυτά όσον αφορά λοιπόν τη συγκεκριμένη μηχανή. Ενδιαφέρον είχε το πώς μεταμορφώσαμε την γλώσσα σε κάτι γνωστό. Δηλαδή είχε μια γλώσσα η οποία ήταν έτσι ελληματική και πήγαμε και κάναμε μεταμόρφωση της γλώσσας σε μια αναλογία τριών πραγμάτων με έναν έξτρα περιορισμό.